Καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Συγγνώμη που σας αργήσαμε, αλλά να ορίστε με τον κύριο Τσικαλά και τον συνάδελφό σας νωρίτερα. Είχαμε πέρα από τα θέματα για τα οποία σας στέλαμε σήμερα, πιάσαμε λίγο την κουβέντα με αφορμή και την απολιγνητοποίηση και ό,τι ψηφίσατε στην Αυβουλή το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες. Ακριβώς για να δούμε αν είμαστε ένα σκαλοπάτι κάτω από την Κοζάνη ή ένα χάος κάτω από την Κοζάνη. Πάντως όχι μόνο ο κύριος Τσικαλάς, αλλά γενικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι των χρονοκαθυστερήσεων και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να κρατήσει ψήφους από το εκλογικό σώμα, αλλά της ουσίας πηγαίνει πίσω όλα τα πράγματα με φρούδες υποσχέσεις, με θέστηκα και μεγάλα λόγια. Και δυστυχώς στην πράξη όλα πάνε πίσω, με χαρακτηριστικό παράδειγμα και την απολιγνητοποίηση. Την ομιλία σας τη μεταδώσαμε και πράγματι ήταν μια ομιλία έτσι με πολύ ρυθμό, θα λέγαμε εμείς εδώ. Κοιτάξτε, ήταν μια κατάθεση της πραγματικότητας. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή, έχοντας ως αξία περισσότερο την επικοινωνία από την ουσία, προσπαθεί να παρουσιάσει τα πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτά που είναι. Η απολιγνητοποίηση είναι και άδικη και δεν αφορά όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και δεν αφορά, δεν αφορά όλοι, αλλά αφορά υπό μία έννοια και όλοι, με την έννοια το πώς θα προχωρήσω εγώ σε σχέση με τον γείτονά μου. Και όλα αυτά συνδυάζονται και με τα θέματα της απογραφής που σας καλούμε να μιλήσουμε σήμερα. Ωραία. Αυτό συμβαίνει γιατί μη έχοντας πρόγραμμα για το πώς μπορεί να πάει η Δυτική Μακεδονία την επόμενη μέρα, μετακυλίουν ακόμη και τα δημιουργημένα τώρα προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς και στα Δρεβενά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα του ΟΑΕ που βγάλανε πριν από 2-3 εβδομάδες, όπου αφορά όλες τις επιχειρήσεις αλλά όχι όλους τους ανέργους. Ακριβώς. Και εξηγούμε, δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και των Ρεβενών να προσλάβουν κόσμο άνεργο από την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Αυτό όπως είπα στον, αυτό όπως είπα στον κύριο Τσικαλάκη, εμένα ως Καστοριανό με προσβάλλει. Βέβαια δεν το δέχεται ο κύριος Τσικαλάκης. Εκεί λοιπόν είχαμε μια έντονη συζήτηση. Γιατί δεν το δέχεται? Αφού αυτή είναι η αλήθεια. Είναι το σκαλοπάτι η διαφορά, όπως υποστηρίζει ο κύριος Τσικαλάκης, που μας χωρίζει με την γειτονική περιοχή. Ειλικρινά, τα σκαλοπάτια και οι σκάλες και οι ρόφοι και τα βουνά μας χωρίζει χάος από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Οι άνθρωποι αυτοί σαν οδοστρωτήρα θα καταστρέφουν όλα. Μαραζώνουν την περιοχή, δημιουργούν στρατιές ανέργων, δεν έχουν κανένα σχέδιο ούτε για τον πρωτογενή τομέα, ούτε για τον τουρισμό, ούτε για τις μεταφορές, ούτε για την έρευνα, ούτε για τα πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι δεν έχουν μια πολιτική, αλλά αντάλλων. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά και κυριολεκτικά εδώ από την εκπομπή το έχουμε εξαντλήσει από την εποχή, όπως θα θυμάστε και εσείς, που δεν μας είχαν ούτε καν στον χάρτη. Λοιπόν, και μετά. Μα μιλάγανε για Δυτική Μακεδονία και είχαν ένα χάρτη με την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Ήταν απίστευτο τότε. Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από αυτή την. Και θυμάστε από την πρώτη στιγμή που το είδαμε αυτό εδώ και 1,5 χρόνο, 2, έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω συμμετάσχει όπου κλήθηκα με συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι μόνο δεν εισακούστηκα, αλλά εδώ η Καστοριά που έχανε για δεκαετίες από το στρεβλό ΑΕΠ της περιοχής λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ, έχανε κοινοτικά πλαίσια στήριξης, έχανε από το ΕΣΠΑ, έχανε επιδοτήσεις επιχειρήσεων, έχανε θέσεις εργασίας, γιατί αντιμετωπιζόταν σαν σύνολο όλη η Δυτική Μακεδονία, δεν παίρναμε ποτέ τμήμα από τον λιγνητικό πόρο και τώρα στην μεταλιγνητική εποχή μας λένε ότι εσείς θα είστε στη β' κατηγορία. Είναι τεράστιο πραγματικά το θέμα και θα το δούμε μπροστά μας και θα δούμε πόσο θα επηρεάσει, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για την απογραφή, και πόσο θα επηρεάσει και σε 10 χρόνια. Γιατί αν τώρα λέμε ότι υπάρχει εφιαλτικό σενάριο να πάμε από τους 50.000 στους 40,
Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Αν τα πράγματα δεν κυλήσουν καθόλου καλά, η μέτρια, τι θα μπορεί να συμβεί μετά από 10 χρόνια και ποιοι θα μένουν σε αυτόν τον τόπο. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα γίνουμε ένας τόπος γερασμένος. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Θέλω να πω ότι βλέποντας αυτή την κατάσταση στα 4 χρόνια που εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση, προσπαθήσαμε να βάλουμε τις βάσεις στην πράξη και όχι στα λόγια για ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την περιοχή που θα κρατήσει τον κόσμο, που θα μειώσει την ανεργία, που θα δώσει μια νέα προοπτική σε νέους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν στην Καστοριά. Παράδειγμα, στα μεσοπρόθεσμα. Είπαμε ότι δημιουργούμε τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία στην τετραετία θα είχαν 4.000 φοιτητές το χρόνο στην Καστοριά. 4.000 νέοι άνθρωποι που θα κινούνται στην πόλη, θα δίνουν ζωντάνια, θα βοηθάνε στη σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή της περιοχής, αλλά και την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. Ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το που εκλέχθηκε, κατήργησε το ένα τμήμα, το προσχολικής αγωγής, και το τμήμα του μαθηματικού με την ειδική βάση εισαγωγής, αντί να πάρει 161 πρωτοετής φοιτητές, πήρε 12. Πάει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τον κατέστρεψε. Φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τον ιδρύσαμε, προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας. Τον ιδρύσαμε με έδρα την Καστοριά. Ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη του φυσικού μας περιβάλλοντος, των ορεινών όγκων, των λιμνών, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την δημιουργία μέσα από προγράμματα προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, από τον ιστορικό, το θρησκευτικό, το περιβαλλοντικό, τον ανθρωπολογικό. Πάει και αυτό. Αναβάθμιση των υποδομών στην αγροτική παραγωγή. Είχαμε τα γνωστά προβλήματα με το φράγμα Νεστορίου. Καταλήξαμε τον Απρίλιο του 2019 με την εταιρεία ότι από το φθινόπωρο ξεκινάει και αποσύρει τις προσφυγές. Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αφήνει όλα χαλαρά. Και εδώ και 2,5 χρόνια, κάθε φορά που ρωτάτε, λέει τις επόμενες μέρες καλώ την εταιρεία και λύνω το πρόβλημα. Ο απόλυτος εμπεγμός. Αρδευτικό του γέρμα. Έργο το οποίο πέρασε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, παγωμένο, δεν έχει ξεκινήσει. Φράγμα διποταμίας. Έτοιμο, έλειπε η υπογραφή από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπει σαν έργο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Πάει και αυτό, θα το κάνουν λέει με ΣΔΙΤ, γιατί πρέπει οι αγρότες στις Κομινάδες, στο Χιονάτο και στην Διποταμία να πληρώνουν τον ιδιώτη για να αρδεύουν τις εκτάσεις τους. Σιδηροδρομική σύνδεση του αεροδρομίου μας με το Πόγραδετ. Για την δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου με συνδυασμό μεταφορών σιδηροδρόμου, οδικό δικτύου και αεροδρομίου, που θα έδινε 1,000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς για το εμπόριο και τις μεταφορές. Πάει και αυτό. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει τι ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε, εγώ θα το κάνω παλού, θα ενώσω, λέει, το Άργος με τη Σιάτιστα και θα πηγαίνω, ερχόμαστε από το Άργος στη Σιάτιστα και από τη Σιάτιστα στο Άργος. Και όταν γίνεται εμφανής ο εμπεγμός του, λένε όχι, θα το πάω από το Λεμαϊδα, μπορεί να το περάσω και κάτω από το τούνελ, θα συνδέσω την Καστοριά με τη Φλόρινα, καμία εξωστρεφή προοπτική. Εμείς συνδέαμε την Καστοριά και με το κέντρο της χώρας, αλλά και με τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτοί θα μας συνδέσουν με τη Σιάτιστα ή με την Βέρεια. Ή μετά μπορεί να μας συνδέσουν και με την Καλαμάτα, αν ποτέ κάνουν μελέτες για διπλή γραμμή, γιατί προς το παρόν έχουν δώσει 70 εκατομμύρια μέχρι το 2015 για προμελέτες μονής γραμμής που απορρίφθηκαν από την Κομισιόν. Και πάμε σε πάρτι μελετών. Το έργο σταματάει. Φυσικό αέριο. Ήδη από το τέλος του 19 έπρεπε να ξεκινήσει για να μειώσει το κόστος της θέρμανσης των πολιτών.
2,5 χρόνια πίσω. Θα δούμε αν θα το κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι εάν δεν υπάρξει σε αυτή την περιοχή ένας ουσιαστικός σχεδιασμός, τα πράγματα θα είναι τραγικά. Όλο και χειρότερα. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς την τετραετία, το καταργήσανε όλο το έργο αυτό με μια μονοκονδυλιά και ο τόπος μαραζώνει και δεν έχει προοπτική. Έχετε εκτίμηση της κατάστασης, έχετε πληροφορήσει, κυρία Ταλγιορίδου, από τους 50.000 πριν 10 χρόνια, πού είμαστε σήμερα? Δεν έχω πληροφορίες, κύριε Νατσούλη, δεν έχει τελειώσει η απογραφή. Προς το παρόν το εφιαλτικό σενάριο των 40.000 το έχετε ακούσει? Όχι, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχει τελειώσει η αυτοαπογραφή με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Έπεται η απογραφή πόρτα-πόρτα. Θα δούμε πόσο θα πάει. Και το μέτρο για το αν θα γίνει μονοεδρική ή εδώ λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση. Και αυτή... από τον πληθυσμό της περιοχής μας, αλλά και από τον συνολικό πληθυσμό της χώρας. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν το χθεσινό δημοσίευμα της Καθημερινής έχει φέρει μια αναστάτωση σε περιοχές που κινδυνεύουν λόγω της μείωσης του πληθυσμού να πάνε να χάσουν μια έδρα. Ενώ ενισχύονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε εξηγήσει. Τι θα σημαίνει για τον νομό μας η μία έδρα, κύριε Ταλγιορίδου? Κοιτάξτε, πέρα από το ότι θα χαθεί μία έδρα και πλέον η περιοχή θα εκπροσωπείται από έναν βουλευτή, το ζήτημα δεν είναι τόσο η έδρα. Και βέβαια τον βουλευτή αυτό θα τον επιλέξει ο λαός της Καστοριάς και θα είναι αντίστοιχος με την κρίση του και την αντίληψή του. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί η έδρα. Το ζήτημα είναι ότι μαραζώνει ο τόπος, η μείωση του πληθυσμού και η συρρήκνωσή του, πέρα από την έδρα, την βουλευτική, σημαίνει ότι μειώνονται τα κονδύλια προς την περιοχή. Μειώνονται τα κονδύλια των Δήμων και άρα οποιοδήποτε σχεδιασμός για την επόμενη μέρα θα έχει επιπλέον δυσχέρειες και όσον αφορά τα δίκτυα, άδειες αποχέτευσης και όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τις οδικές συγκοινωνίες. Τα κονδύλια που θα παίρνονται θα είναι λιγότερα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στη μείωση του πληθυσμού, στον αριθμό των σχολείων, στη λειτουργία του νοσοκομείου, αν θα παραμείνει ή όχι, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει και σχεδιασμό των συγχωνεύσεων. Είναι δηλαδή πολλά τα ζητήματα που θα προκύψουν από για την μια επόμενη τέτοια μέρα. Εξέλιξη. Λένε και ο κ. Παναγιώτη το εξήγησε σήμερα ότι από την Καστοριά λείπουν κυρίως οι ηλικίες 30 έως 50. Μια πολύ κρίσιμη μάζα παραγωγική. Οι παραγωγικές και ηλικίες. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα τα σημεία. Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι εάν δεν σοβαρευτεί αυτή η κυβέρνηση θα έχουμε μια γερασμένη πόλη. Και ξέρετε, εμείς αυτόν τον σχεδιασμό, και πάλι σας λέω, τον είχαμε ξεκινήσει. Δεν ήταν στα χαρτιά. Τα πανεπιστήμια δεν ήταν στα χαρτιά. Ήρθαν και τα καταργήσαν. Ο φορέας προστατευόμενων περιοχών δεν ήταν στα χαρτιά. Είχε προσωπικό, είχε διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος το κύριο Μαρδύρης. Είχαμε συμφωνήσει με τον Δήμο να πάει στο κτίριο του παλιού δημαρχείου του Μαυρόβου. Δεν ήταν στα χαρτιά. Είχαν ξεκινήσει, το καταργήσανε. Ο σιδηρόδρομος δεν ήταν στα χαρτιά. Είναι έργο εγκεκριμένο από το Ίντερεκ. Με μελέτες πληρωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει... Σε συνεργασία διακρατική με την Αλβανία. Ναι, είμαστε όμως σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή τώρα, γιατί η απογραφή τελειώνει σε λίγες μέρες. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, είμαστε σε έναν δρόμο όχι μόνο χωρίς επιστροφή, αλλά και οπισθοδρόμηση. Αμιγώς πολιτικά, η μία έδρα. Θεωρείται παραδοσιακά μέχρι τώρα ότι ανήκει στην Νέα Δημοκρατία όπως ψήφισαν διαχρονικά οι Καστοριανοί. Πιστεύετε ότι τα πράγματα αλλάζουν? Στην περίπτωση λοιπόν και στο σενάριο που όντως πάμε και υποβαθμιστούμε στην μία έδρα, είναι εποχές, ήρθαν οι εποχές που θα κοντράρεται η Νέα Δημοκρατία με το δεύτερο κόμμα? Κοιτάξτε, η περιοχή πράγματι έχει μία συντηρητική επιλογή σε ψήφο. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες αυτής της περιοχής έχουν την κρίση να αντιληφθούν ποιος τους κοροϊδεύει και ποιος όχι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ήρθε ο καιρός που θα σπάσει αυτή η παράδοση, ας την πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών? Εγώ δεν θέλω να κάνω καμία τέτοια πρόβλεψη, κύριε Νατσούλη. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις για την περιοχή. Ναι. Η μία φάνηκε στην τετραετή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα, με αυτά τα οποία δημιουργήσαμε.
Και η άλλη φαίνεται στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε και στα χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης της δεξιάς που έχει διαλύσει και εκείνα που καταφέραμε να βάλουμε ως βάση για την επόμενη μέρα αυτού του τόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, αυτό είναι το σχόλιο σας λοιπόν και θα περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει αν θα επαληθευτεί το σενάριο αυτό ή όχι. Θα το δούμε πραγματικά και τι μπορεί να σημαίνει για το νόμο μας. Πριν να κλείσουμε, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες μέρες με τους φασολοπαραγούς και τις αποζημιώσεις. Μιλήσαμε και γι' αυτό με τον συνάδελφό τον κύριο Τζικαλάγια νωρίτερα και μάλιστα έχει βγάλει και μια ανακοίνωση που λέει μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημιουργήθηκε μια έντονη εφημολογία και παραπληροφόρηση, τα άσφαιρα πυρά και η καταστροφολογία της αντιπολίτευσης, καθώς και η περιοδικότητα της ανάγκης επαναστατικής γυμναστικής κάποιων συνδικαλιστών παλιάς κοπής, συνέβαλαν στη δημιουργία δικαιολόγητης ανησυχίας στους αγρότες που μοχθούν και υδρώνουν αφοσιωμένοι στο χωράφι τους. Ο κ. Τζικαλάγιας είπε ότι τελικά θα αποζημιωθούν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου με εφαρμογή του άρθρου 18 του οργανισμού του ΕΛΓΑ, δηλαδή για ειδικές περιπτώσεις εκτιμήσεων, συνολική εκτίμηση των ζημιών ανά περιοχή, ανά ζώνη, το τάδε χωριό τόσο ζημιά, το τάδε όλο, με μια τιμή όπως υπολογίζει ο κ. Τζικαλάγιας από 450 έως 550 ευρώ το στρέμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, λέει ο κ. Τζικαλάγιας, ότι οι αγρότες θα πάρουν περισσότερα χρήματα από τις υποζημιώσεις από το αν πουλούσαν τα φασόλια τους. Με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια. Το θέμα το φέρατε και στη Βουλή, να υπενθυμίσω. Με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια. Κρατάμε λοιπόν την ημερομηνία 20 Ιανουαρίου για τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Και κρατάμε και το ποσό των 500 ευρώ, δηλαδή 20. 450 έως 550. 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα κρατάμε αυτά και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Γιατί προς το παρόν η φασολοπαραγωγή μας εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχουν πάρει καμία αποζημίωση ούτε για τον παγετό, ούτε για τον καύσωνα, ούτε για τις βροχοπτώσεις, ούτε για την ανεμοθύελα, ούτε για τις πλημμύρες στα χωράφια τους. Και το μόνο που ακούνε είναι λόγια. Βρίσκονται ένα σκαλοπάτι, εδώ πράγματι μπορούμε να πούμε για το σκαλοπάτι, ένα σκαλοπάτι πριν την απόλυτη καταστροφή τους και πριν το σταμάτημα της επόμενης καλλιεργητικής περίοδου. Αυτή η κυβέρνηση είναι ανεπαρκής, απλά υπόσχεται. Έχουν πει εδώ και μήνες ότι θα παίρνανε αποζημιώσεις τον Οκτώβριο, ότι αυτά θα τα πάρουν από τον Γενικό Προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ με βάση το άρθρο 18, την παράγραφο 2, ως γενικού χαρακτήρα εκτιμήσεις ανά περιοχή, όπως το είπατε. Αλλά οι αγρότες ακόμη περιμένουν. Περιμένουν εδώ και 2 χρόνια να κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εσείς, κύριε Τελιγιορίδου, βρεθήκατε με τους αγρότες. Με ποιους συλλόγους μιλήσατε για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εμένα με επισκέφτηκε και ο Αγροτικός Σύλλογος των Φασολοπαραγωγών του Άργους Οριστικού πριν από ένα περίπου μήνα στο γραφείο μου. Έχω μιλήσει με τον Αγροτικό Σύλλογο Πενταβρίσου, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Καστοριά. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τους φορείς αλλά και από μεμονωμένους αγρότες. Και ο κόσμος πλέον δεν έχει έλλειψη κρίσης. Βλέπει ότι εδώ πραγματικά υπάρχει ένας εμπεγμός. Έχουν καθυστερήσει. Έρχεται η άνοιξη. Η ζημιά ήταν πάνω από 85% και 100% και η κυβέρνηση μόνο τάζει. Αλλά στην πράξη μηδέν. Ναι. Άρα λέτε, εμείς θα περιμένουμε τις ημερομηνίες και εγώ τα ποσά που ανακοινώνει σήμερα ο κ. Γαλαγιάς. Εγώ λέω ότι η υπομονή έχει εξαντληθεί άμεσα. Αμφισβητείτε πάντως τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ναι. Όχι όμως μόνο στους φασολοπαραγωγούς και στους παραγωγούς της φακής, των ρεβιθιών, των σιτηρών, της μυδικής, που τους είπανε ότι θα δούμε αν θα μπείτε το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών. Ναι, αυτές οι κατηγορίες των προϊόντων τις είχε αναφέρει παλιότερα ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αν θυμάμαι καλά, και σε μια αναφορά του. Μα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και νομίζει ότι όλα λύνονται με την επικοινωνία. Και ότι εμείς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, βουλευτή τον Τζικαλάγια και κατεστραμμένη την περιοχή μας. Λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, τα κρατάμε. Το είπατε δύο φορές, όπως το λέτε το καταλαβαίνω ότι
δεν το πιστεύετε ότι θα συμβεί στο τέλος. Μα τι να πιστεύω, οι υποσχέσεις που δίνουν μετακυλίονται από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα. Απλά και 20 Ιανουαρίου πάντως δεν είναι μακριά, είναι κρατάμε, σε ένα μήνα. Το κρατάμε και τα ποσά κρατάμε επίσης από 450 έως 550 ευρώ. Γιατί από λόγια πάρα πολλά, αλλά στην πράξη τίποτα, από σχεδιασμό μηδέν. Πράγματα ασυνάρτητα έχουμε ακούσει αυτή τη διετία. Έχουμε ακούσει για την αερομεταφερόμενη ταξιαρχία που θα έρθει από το Κιλκίς και θα φέρει στρατιώτες στην περιοχή μας. Έχουμε ακούσει για την μετατροπή των γουνοποιητικών, των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων σε κονικλοτροφία. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Κάτι σοβαρό όμως δεν έχουμε ακούσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τελεγιορίδου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και να ευχηθούμε υγεία σε όλους. Καλές γιορτές. Αγάπη και αλληλεγγύη, προσοχή από τον κορονοϊό και στηρίζουμε τους ευάλωτους πολίτες μας και τα καταστήματα της περιοχής μας. Καλά αποτελέσματα και στην απογραφή και ένας Θεός ξέρει τι θα γίνει από εδώ και κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Τελεγιορίδου και με την κυρία Τελεγιορίδου.